απομονημένη κόρη του κυρίου Γιάννη του Φρεναδόρου και της Κυραλένης που τους ξέρουν όλοι εδώ στην Ελλαζεκτή. Σας ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, γι' αυτό λίγο θα μου συγχωρέσετε λίγο το άγχος μου. Δεν χρειάζεται. Μεγάλη τιμή για εμάς να έχουμε εδώ ο αγαπημένος μας δήμαρχος Γιώργος Σουχρόνης. Είμαστε μια παρέα τεσσάρων παιδιών, εγώ, η Ελισάβε, ο Κωνσταντίνος και ο Ιωάννης. Είμαστε όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Λαγωνισίου και της Γαλάζιας Ακτής και πήραμε την απόφαση να ασχοληθούμε με τα κοινά, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε πολύ καλές ιδέες, πολύ όρεξη, πολύ κέφι, να βοηθήσουμε τον Γιώργο να κάνουμε το καλύτερο για την περιοχή μας. Στις εκλογές της 26 Μαΐου να το πείτε και στους φίλους σας και στους συγγενείς σας. Το όνομα μας είναι πολύ εύκολο. Εγώ είμαι η πρώτη γυναίκα στο ψηφοδέλτιο, η τρίτη στη σειρά, η τέταρτη. Και ακολουθούν εδώ πέρα, είμαστε πολύ εύκολοι. Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Θα σας πούμε δύο-τρία πράγματα για τον καθένα μας. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε καθόλου. Μετά θα πάρει τον λόγο ο κύριος Γιώργος Σουχρόνης, ο αγαπημένος μας φίλος και δήμαρχος, και μπορείτε να του κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε, να σας λύσει όποια πορεία έχετε, τον έχετε μπροστά σας, σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία, μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε. Λοιπόν, σας περνάω στην Ελισάβε, τα υπόλοιπα έχουμε έτοιμα τα βιογραφικά μας. Όπως θα φεύγετε έξω θα διαβάσετε για μας τι είναι ο καθένας, τι έχει σπουδάσει, τι έχει δουλέψει και καθώς τι έχει προσφέρει, για να μην σας αλλήσουμε τώρα. Απλά ένα χαιρετισμό από τα παιδιά και να μιλήσετε μετά με τον Γιώργο που είναι όλος στη διάθεσή σας. Καλησπέρα και από μένα. Είδες που κρατάω, ε! Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Λαζαρίδα Ελισάβετ, για όσους δεν με ξέρουν, περισσότεροι με ξέρουν, να σας καλησπερίσουμε. Να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε όλους που έχετε έρθει. Κάποιοι δεν μπορέσανε, βέβαια, γιατί από το γυμνάσιο γυρνάνε 7 και κάτι από το Βόλο, που περιμέναμε τα παιδιά. Να καλωσορίσουμε τον δήμαρχό μας, τον Γιώργο Σοφρόνη, και πάμε μπροστά, Σαρωνικός, αύριο! Τον κύριο Μάκη Κολαξή, που είμαστε μαζί ήδη ακόμα στο τοπικό συμβούλιο. Είχα εκεί με τον κύριο Νίκο Βολάκο, αλλά συνεχίζω με τον Γιώργο Σοφρόνη. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, γι' αυτό αποφάσισα να είμαστε μαζί. Δεν κάναμε αντιπολίτευση, γιατί όσα έχει να κάνει και έκανε μάλλον και κάνει στην πορεία και θα κάνει. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τον Γιώργο. Να ευχαριστήσουμε τη σύζυγό του, τη Βανίτα Σοφρόνη, που είναι πάντα δίπλα του και ό,τι χρειαστούμε είναι στο τηλέφωνο. Να ευχαριστήσουμε τους γονείς του. Την κυρία Αλεξάνδρα μου λείπει σήμερα. Πού είναι η μαμά? Να τους ευχαριστήσουμε όλους. Να πούμε και τον Γιώργο τον Τσούμο που μας φιλοξενεί σήμερα σε αυτό το χώρο και πρόσθεσε ένα κάρο καρέκλες για να έχουμε τον κόσμο. Είμαστε όλοι φίλοι γνωστοί, είμαστε γύρω-γύρω, Παναγή Μιχάλη, Γαλάζια Αχτή. Από το Λαγωνίσι μας δηλαδή το όμορφο, που είμαστε όλοι συνυποψήφοι στο τοπικό και στο δημοτικό. Καλυβίων, Παύλα Λαγωνισίου, σε λίγο καιρό θα γίνει απολογισμός πληθυσμού. Και θέλω ένα χειροκρότημα για να κάνουμε τον οικισμό του Λαγωνισίου που ήμασταν πάντα οι ξένοι.
ακόμα, σας πληροφορώ, έχουμε 30 χρόνια. Λοιπόν, για να μην καθυστερώ, θέλουμε τη στήριξή σας. Όχι αλίμονο. Όχι αλίμονο. Θέλω να δώσουμε και το λόγο εδώ στα παιδιά. Πάμε μπροστά. Προχωράμε μπροστά. Θέλω ένα χειροκρότημα για τον Γιώργο, γιατί είναι νέος άνθρωπος με νέο γράμματα. Γι' αυτό δεν έκανα αντιπολίτευση. Έχει κάνει πάρα πολλά έργα που δεν φαίνονται. Τώρα οι δρόμοι στην κοινωνία. Δεν φταίει ο Γιώργος, δεν φταίμε εμείς. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Ας βάλουν τις υπογραφές να προχωρήσουμε. Καλησπέρα. Καλά να περάσετε. Δίνω το λόγο στον Κωνσταντίνο τον Γρηγορόπουλο, που ήταν και υποψήφιος παλιά βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, δημοτικός σύμβουλος, συγγνώμη, με το Σαρωνικό αύριο και με τον Γιώργο Σοφρόνη. Να ευχαριστήσω και τη Γεωργία που είναι εδώ, με τον Τάσο τον Σοφρόνη, που κάνει τις χορηγίες και στα σχολεία μας και παντού, και στα καπί και παντού. Ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε όλη την οικογένεια. Ελισάβετ, πας για δήμαρχος. Ναι. Γιώργο, τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Γιώργο, ναι, το νου σου. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος. Είναι μεγάλη μας τιμή που ήρθατε σήμερα. Οι καιρικές συνθήκες καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν βοηθούν. Αλλά πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, εμείς, εγώ, προσωπικά όλοι, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Δυστυχώς οι καρέκλες τελείωσαν, το μαγαζί έχει γεμίσει. Δεν περιμέναμε τόσο κόσμο, η αλήθεια είναι. Αυτό μας θυμά πάρα πολύ και θέλω να ξέρετε ότι όλοι εσείς, ένας προς ένας, είστε όλοι ενεργοί πολίτες, διότι ήρθατε σήμερα εδώ να ενημερωθείτε από εμάς, από τον Δήμαρχο, τον αξιότιμο Δήμαρχο Γιώργο Σοφρόνη, που μας θυμά με την παρουσία του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον χειροκροτούμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, θα ήθελα να σας πω το εξής. Οι συγκεκριμένες εκλογές είναι λίγο ιδιόμορφες. Είναι ιδιόμορφες για ποιο λόγο? Διότι υπάρχουν κάποια πισωγυρίσματα. Τα γνωρίζετε όλοι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ και εξάλλου αρχηγού παρόντος παύσα αρχή παυσάτου, αλλά ας κάνω μια μικρή παρένθεση. Λοιπόν, όταν γυρνάς πίσω σε έναν τόπο που είχε τιμήσει με την ψήφο του, είχε εκλέξει και ήσουν δήμαρχος 24-25 χρόνια κάπου εκεί, εκτιμώ, γνώμη μου είναι, δεν ξέρω αν την συμμερίζεστε, απλά εγώ λέω τη δική μου προσωπική άποψη, ότι μέσα σε αυτά τα 24 χρόνια, ούτε να δώσεις, το έχεις δώσει. Εγώ αυτό νομίζω, με το φτωχό μου το μυαλό και πολύ σεμνά και πολύ ταπεινά παραθέτω την άποψή μου σε εσάς. Αυτό θα το κρίνετε βεβαίως εσείς. Εμείς δεν είμαστε ομάδα, δεν είμαστε τίποτα παραπάνω, απλά γείτονες. Γείτονες που τυχαίνει να μένουμε στην ίδια περιοχή. Με τον Γιάννη, την Ελισάβετ και την Μαργαρίτα. Το δικό μου το πρόβλημα είναι και του Γιάννη. Είναι και της Λίζας και της Ελισάβετ και της Μαργαρίτας. Όπως και τα δικά σας προβλήματα. Τη στιγμή που είμαστε γείτονες και είμαστε όλοι μαζί εδώ, συγγνώμη, από την ίδια περιοχή, και το δικό μου το πρόβλημα είναι και δικό σας. Άρα, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε, θέτοντας τον εαυτό μας ως υποψήφιο στις εκλογές, στις δημοτικές εκλογές, για να μεταφέρουμε το πρόβλημα στο πιο πάνω επίπεδο και να σας εκπροσωπήσουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Πιστεύουμε, επειδή είμαστε νέοι άνθρωποι τέλος πάντων, δεν είμαστε κάποιας ηλικίας, παρόλο που οι κάποιες ηλικίες άνθρωποι θα πρέπει να έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Εμένα η γνώμη μου και η άποψή μου είναι ότι οι παλαιότεροι πρέπει να μαθαίνουν τους νεότερους και οι νεότεροι να τους διαδέχονται. Δεν αφορίζουμε τίποτα, δεν απαξιώνουμε τίποτα. Απλά θέλουμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που όλοι έχουμε κοινά προβλήματα, πρέπει κάποιοι να αναλάβουν την ευθύνη, να βγουν, να μιλήσουν και να πούνε 1, 2, 3, 4, 5. Μπορούμε να κάνουμε τα 2 από τα 5. Είναι μια αρχή. Από τη στιγμή που είναι μια αρχή αυτό, θα πει το αυλάκι στον δρόμο. Ο Γιώργος είναι ένα εξαιρετικό παιδί, γεμάτο θέληση, αγάπη για τον τόπο του, προσπαθεί πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως, κάποιοι δεν τον βοηθούν όσο θα έπρεπε. Και μιλάω για την αντιπεριφέρεια, για τον αντιπεριφερειάρχη. Είναι πάρα πολύ φίλος μας, οικογενειακός μας φίλος 25-30 χρόνια, αλλά δεν βοηθάει. Δηλαδή,
θέλουμε να φτιάξουμε, όλοι έχετε πρόβλημα εδώ με, με τους δρόμους. Την οδοποιία. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Φυσικά, το να βουλώσουμε, να κλείσουμε μια λακκούβα. Οκ, ναι, είναι κάτι. Αλλά πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, να γίνουν περισσότερα έργα. Ο Γιώργος Σοφρόνης έχει δεσμευτεί, θα κάνει πάρα πολλά έργα. Γιατί? Γιατί είναι στη συνέχεια του προγράμματός του. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα στο σχέδιό του, στο πρόγραμμά του, πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να τον εκλέξουμε ξανά από την πρώτη Κυριακή, από την πρώτη Κυριακή, διότι μια ιδιαιτερότητα που έχουν αυτές οι εκλογές είναι και η απλή αναλογική. Πρέπει να έχουμε τη δύναμη, να έχουμε την πλειοψηφία, εμείς, να έχει ο Γιώργος ο Φρόνης την πλειοψηφία, ο Δήμαρχος τέλος πάντων, να έχει την πλειοψηφία να μπορεί να περνάει κάποια πράγματα που έχει στο πρόγραμμά του για να υλοποιηθούν. Φανταστείτε να μην υπάρχει πλειοψηφία, τι έχει να γίνει. Είμαστε μάρτυρες όλοι, και κλείνω με αυτό γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Είμαστε μάρτυρες όλοι το τελευταίο διάστημα τι έγινε όσοι παρακολουθήσατε τις ομιλίες με τα LED. Εγένε το φως, Δημαρχέ, μπράβο! Επιτέλους! Το φως νίκησε το σκοτάδι! Ε! Λοιπόν, είμαστε μάρτυρες το τι έχει συμβεί. Του κάνουμε διαρκώς πόλεμο. Οκ, εντάξει, έτσι είναι η πολιτική. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να φρενάρουμε τα έργα, πρέπει να φρενάρουμε τον τόπο μας. Όχι, δεν είναι σωστό. Μπορούμε να συνεννοηθούμε και μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά από μένα, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Είναι μεγάλη μας τιμή. Σας εύχομαι στον Γιώργο καλή επιτυχία και στους συνυποψηφίους εδώ πέρα. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρος για την επιτυχία τους. Και εύχομαι να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Περιτώπω στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παπτσίδη. Καλησπέρα σας και από μένα. Λέγομαι Γιάννης Κοτσίδης, γεια σας, ξέρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά και τιμή ειλικρινά που αφιερώσετε αυτές τις 2-3 ώρες να μας ακούσετε. Έχετε συνηθίσει να πηγαίνετε σε εκδηλώσεις, απλά να χειροκροτάτε. Εμείς αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε αποφασίσει και θέλουμε όλους εσάς, όπως και εμείς είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας, να είμαστε όλοι, να συμμετέχουμε όλοι. Πρέπει όλοι να νοιαζόμαστε για το Δήμο μας. Όλοι να νοιαζόμαστε και να μην περιμένουμε μόνο από τους υπόλοιπους. Αυτό όμως σημαίνει ότι αυτούς τους οποίους έχετε εκλέξει και θα εκλέξετε στο μέλλον που θα είναι μπροστά, θα πρέπει να σας εμπνέουν, θα πρέπει να είναι κοντά σας, να σας ακούνε, είναι υποχρεωμένοι να σας ακούνε, να σας απαντάνε στις απορίες σας, στα προβλήματά σας, γι' αυτό άλλωστε και τους εκλέγετε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ μένω καταρχήν στην Γαλάζια Ακτή στην Παναγία Μιχάλη από το 2006. Με τα κοινά έχω ασχοληθεί μέσω του Ναυτικού Ομίλου Λαγωνισίου εδώ και 4 χρόνια και αυτό με έκανε να έρθω κοντά και να ασχοληθώ πιο ενεργά με τις ανάγκες της κοινότητας. Για τον λόγο ότι πήραμε μια παρέα, γιατί παρέα θα πω, τον Κωνσταντίνο τον Γιωτόπουλο, τον Γιώργο τον Τζωμό και κάποια άλλα παιδιά, πήραμε έναν όμιλο ο οποίος ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο και τον ανεβάσαμε με δουλειά πραγματική και αγάπη πολύ ψηλά. Και επειδή εδώ στο συνδυασμό αυτό βρήκα ανθρώπους νέους, καινούριους, με τους οποίους θεωρώ ότι μπορούμε, έχουμε κοινό όραμα, μπορούμε να παλέψουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να πιέσουμε, αν θέλετε, τον Δήμαρχό μας, τον Κοινοτάρχη μας, τον οποιοδήποτε, να εκπληρώσει όσο δυνατόν περισσότερα από αυτά τα οποία θα μας τάξει. Δεν θέλω να σκουράσω περισσότερο. Θα δώσω λίγο το λόγο για ένα απλό χαιρετισμό στον Μάικ τον Κολατσί, τον πρόεδρο που είναι και φίλος. Και συνέχεια. Στη Βάσανα, τον Δήμαρχο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλο το συνδυασμό και ιδιαίτερα και στο Γιάννη και στο Κώστα και στη Ρίτα και στη Λίζα. Τη Χάνη με τη Λίζα και με τον Γιάννη να είμαστε και στο ίδιο ψηφοδέλτιο για το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας. Θα μου επιτρέψετε μόνο μια μικρή αναφορά να κάνουμε. Σε αυτές τις εκλογές να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, δύο κάλπες. Ψηφίζεται για το Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίζεται και για το τοπικό. Τρεις σταυρούς συν έναν υποψήφιο από άλλη κοινότητα για το Δημοτικό, δύο σταυρούς
στο τοπικό. Τα άτομα που απαντήσουν εγώ θα προσθέσω λίγο το τοπικό. Παρακαλώ, ελεύθερο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή τη φορά υπάρχουν αξιόλογα νέα άτομα. Έχουμε εδώ τις παρόντες. Με νέες ιδέες, με νέα οράματα που χρειάζονται για, για την κοινότητά μας και με όρεξη αρκετή για δουλειά. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους, καλή επιτυχία στον Δήμαρχό μας. Αξίζει να μας φιλήσετε. Αξίζει να πω όλους και να το δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, όποιος έχει οποιαδήποτε ερώτηση... Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, χρόνια πολλά καταρχήν, γιατί είμαστε μέσα στη 40η, Να μην το ξεχνάμε, γιατί ξέρετε, έτσι όπως μας έχουν κάνει τον τελευταίο καιρό, έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Στο τέλος θα ξεχάσουμε και πώς μας λένε και από πού προερχόμαστε. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε από τη Νότια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, Νότια Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα, το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος Νότιας Μακεδονίας και ούτω καθέξι θα ξέρετε όλα αυτά. Μην σας κάνω μάθημα, αφού τη συμφωνία των Πρεσπών την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όπως την ξέρουν και όλοι οι βουλευτές που την ψήφισαν που δεν τη διάβασε κανένας. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσεις έχετε θα τις κάνετε εδώ στη Ρίτα. Γιατί? Γιατί είναι πεταλουδίτσα σήμερα, βλέπω την TV. Οπότε τις ερωτήσεις θα τις απαντήσει η Ρίτα. Χαίρομαι και εγώ μαζί με εσένα, Ρίτα. Χαίρομαι ιδιαίτερα πραγματικά που στέκονται στο πλευρό μου και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Νέοι άνθρωποι, γνωρίσατε κάποιους εξ αυτών, δύο υποψήφιους για το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Ρίτα και τον Κώστα. Προηγούνται οι κυρίες, γι' αυτό και την αναφέρω πρώτη. Δύο υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο, τη Λίζα και το Γιάννη, διότι φέτος, όπως ακούσατε και πριν, θα έχουμε λίγο ταλαιπωρία στις εκλογές. Αποφάσισαν να μας ταλαιπωρήσουν. Αποφάσισαν λοιπόν να έχουν δύο διαφορετικές κάλπες. Μία για το Δημοτικό Συμβούλιο και μία για το τοπικό συμβούλιο. Εδώ λοιπόν εμείς, σε αυτό το νόμο το καινούριο που λέγεται κλεισθένης, και έφερε όλα αυτά την απλή αναλογική, τις διαφορετικές κάλπες και ούτω καθεξής, είμαστε η μόνη παράταξη η οποία κατεβαίνουμε πολύ ξεκάθαρα απέναντί σας. Και γιατί κατεβαίνουμε ξεκάθαρα? Διότι κατεβαίνουμε με ένα ψηφοδέλτιο για το Δημοτικό Συμβούλιο και πέντε τοπικά ψηφοδέλτια, ένα σε κάθε δημοτική ενότητα για το Τοπικό Συμβούλιο. Άλλες παρατάξεις, θα το δείτε σε λίγο τώρα, μόλις αρχίσουν και ανακοινώνουν, έχουν αρχίσει τα κολπάκια μεταξύ τους. Να κατέβασε εσύ εγώ, να κατεβάσω εγώ εκεί, γιατί και εγώ δεν είμαι δυνατός, είμαι πιο αδύναμος, να σε βοηθήσω, να με βοηθήσεις και ούτω καθεξής. Τέτοιες λοιπόν παγαποντιές εμάς δεν μας ταιριάζουν, γι' αυτό και δεν ακολουθούμε αυτή την τακτική. Έτσι λοιπόν ζητούμε τη στήριξή σας και για το Δημοτικό Συμβούλιο και για τα τοπικά συμβούλια, διότι ο κίνδυνος ποιος είναι? Ο κίνδυνος είναι την επόμενη μέρα να είναι άλλοι η διοίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλοι του Τοπικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα τι να γίνεται, να μένουν πίσω δημοτικές ενότητες. Διότι εκεί θα υπάρχει κόντρα, οι μέλη θα προσπαθήσουν να πολεμήσουν τους δε, και ποιος θα την πληρώσει? Ούτε αυτός που πολεμάει, ούτε αυτός που πολεμιέται από τους δύο φορείς αυτούς. Οι πολίτες της περιοχής θα την πληρώσουν. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή στον τρόπο που ψηφίζουν. Κανονικά έπρεπε να λέμε άλλα πράγματα, αλλά δυστυχώς μας έφερα στην κατάσταση να συζητάμε και αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχετε στα χέρια σας το πρόγραμμά μας για το τι σχεδιάζουμε για την επόμενη δημοτική περίοδο, αλλά ήδη έχετε στα χέρια σας, θα το παίρνετε τώρα φεύγοντας, ένα έντυπο το οποίο βγάλαμε, όπου αποτυπώνουμε τα 151 έργα και παρεμβάσεις αυτών των 4,5 ετών που περάσανε μέχρι την έμπειρωσή τους. Προς Θεού, μη φανταστεί κανείς ότι τα κάναμε όλα. Όχι. Είναι πολύ περισσότερα εκείνα τα οποία έχουμε ανάγκη, είναι πολύ περισσότερα εκείνα τα οποία παλεύουμε να τα κάνουμε και τα διεκδικούμε,
αλλά σε μια δημοτική περίοδο όπου ξεκινήσαμε και με το που εκλεγήκαμε, ήρθαν τότε ο καλός ο υπουργός και λέει: βγάζω μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δώστε μου τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου, δηλαδή τα λεφτά του Ταμείου. Ξεκινήσαμε έτσι, κάναμε καλό ποδαλικό. Συνεχίσαμε και βιώσαμε όλοι μαζί τι, για πρώτη φορά στη χώρα μας, τα capital controls. Τι σημαίνει τώρα για το Δήμο τα capital controls, για να το κάνουμε λίγο απλό. Διότι στην καθημερινή οικονομία του καθενός σημαίνει πράγματα τα οποία τα ζήσατε, τα ζήσαμε, τα ξέρουμε. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό στο Δήμο. Σημαίνει το εξής, ότι ο Δήμος για να μπορέσει να πληρώσει ένα ευρώ, όχι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, ένα ευρώ, πρέπει να κοπεί το τιμολόγιο, να γίνει ένα πράγμα το οποίο είναι χαρτί, το οποίο λέγεται χρηματικό ένταλμα, να πάει στο ελεγχτικό συνέδριο, να ελεγχθεί, να γυρίσει πίσω με έγκριση, για να φύγει από το ταμείο του Δήμου το ένα ευρώ και να το πάρει ο κλειδαράς που ήρθε και μας έβγαλε ένα τυκλίδι. Τόσο απλό. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό σε χρόνους? Σημαίνει 20 με 30 μέρες να γίνουν όλα αυτά τα βήματα που προείπα. Και έρχεται η αγορά στα capital controls και τι λέει? Μόνο μετρητά. Ποιος έπαιρνε, ποιος έδινε προϊόντα με πίστοση εκείνο το φεγγάρι? Κανείς. Φοβισμένοι άπαντες, αμάν τι γίνεται, αμάν που πάμε. Οπότε τι περάσαμε? Περάσαμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου παλεύαμε καθημερινά για να έχουμε τι? Για να έχουμε καύσιμα, για να κινούνται τα οχήματα και τα απορριμματοφόρα, για να μαζεύουμε τα σκουπίδια. Όχι μόνο εμείς, όλη η αυτοδιοίκηση το βίωσε αυτό. Συνεχίσουμε λοιπόν μετά τα capital controls, αφού βρήκαμε τις ισορροπίες και τα πατήματά μας, και έρχεται ο καλός μας ο υπουργός, ο κύριος Φίρτσης, ο οποίος σε μία νύχτα του Αυγούστου έβγαλε ένα καινούριο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Αυτός λοιπόν ο νόμος που βγήκε σε μία νύχτα του Αυγούστου, ήταν τόσο εύκολο να βγει, έκανε άλλους 11 μήνες για να βγουν οι 71 διευκρινιστικές εγκύκλοι που χρειάζονταν, ώστε να μπορέσει στην πράξη να εφαρμοστεί. Οπότε για 11 μήνες όλο το ελληνικό δημόσιο δεν έκανε κανένα διαγωνισμό. Για 11 μήνες δεν υπήρξε μολύβηση χαρτί για να γίνει κάτι καινούριο. Οπότε αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, θα δείτε ότι από την πενταετία αυτή, ουσιαστικά τα 2-2,5 χρόνια μας τα φάγανε με αυτά τα κολβάκια. Όχι γιατί ήθελαν και τα έκαναν εσκεμμένα, προφανώς γιατί δεν ήξερα και μας βάζαν συνεχώς σε περιπέτειες. Όμως, εμείς παράφρησα τις εξωτερικές και το βάραμε κάτω και δουλέψαμε με όλους τους συνεργάτες μου. Η δουλειά αυτή, δεν ξέρετε, δεν είναι προσωπική. Δεν την κάνω μόνος μου. Υπάρχουν οι συνεργάτες μου, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι, οι τοπικοί σύμβουλοι. Από τους συμβούλους αυτούς οι προέδροι και τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του Δήμου, όπου δουλέψαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έτσι μπορούμε σήμερα να έχουμε την πόση και να σας δίνουμε, να το κρίνετε μόνοι σας, τα 151 έργα παρεμβάσεις και διεκδικήσεις που κάναμε σε αυτά τα 4,5 χρόνια. Οπότε, είναι πολύ ξεκάθαρος ο λόγος του γιατί βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σας. Γιατί ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα βασικά και μεγάλα προβλήματα του Δήμου μας, αλλά και στα μικρότερα προβλήματα. Και ζητούμε τι? Ζητούμε άλλη μία δημοτική περίοδο για να μπορέσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε δρομολογήσει να τα ολοκληρώσουμε, αλλά για να ξεκινήσουμε και καινούργια πράγματα τα οποία είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη για να υλοποιηθούν. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, θα αναφερθώ στα πολύ βασικά. Θα αναφερθώ στο έργο του ηλεκτροφωτισμού, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, όπου ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη και τοποθετούνται τα νέα φωτιστικά σώματα. Τρέξαμε 3,5 χρόνια για να μπορέσει να γίνει αυτός ο διαγωνισμός. Έγινε ένας ανοιχτός, διεθνής, προσέξτε, ανοιχτός, διεθνής, ηλεκτρονικός, πλέον δεν υπάρχει χέρι, φέρνεις χαρτιά, παίρνεις χαρτιά, ηλεκτρονικός, δημόσιος διαγωνισμός, διεθνής, που μπορούσαν να έρθουν προσφορές από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το διαγωνισμό, προέκυψε ανάδοχος, ο οποίος ανάδοχος, γιατί το τελευταίο διάστημα όπως πολλά γι' αυτό και το αναλύω, ο οποίος ανάδοχος ποιος είναι για να ξέρετε, είναι ο ΟΤΕ, ο γνωστός ΟΤΕ ή ΟΤΕ Telecom, σύμπραξε πάλι μια εταιρεία που λέγεται Globile. Αυτές λοιπόν οι δύο εταιρείες, αυτές οι δύο εταιρείες τι κάνουν? Έρχονται και χρηματοδοτούν με τον τρόπο με τον οποίο εμείς δημοπρατήσαμε αυτό το έργο.
χρηματοδοτούν το έργο. Ποιο είναι το έργο? Το να αλλάξουν 16.150 φωτιστικά σώματα. Όλα τα φωτιστικά σώματα από το άκρο του Κουβαρά έως το άκρο της Παλαιάς Φώκειας. Διότι όταν λέμε Δήμο Σαρονικού, εννοούμε Δήμο Σαρονικού, εννοούμε κάθε δημοτική ενότητα, κάθε γειτονιά. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο. Και θα καταλάβετε πιο μετά γιατί το λέω. Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει και τοποθετούνται τα νέα φωτιστικά σώματα, όπου να το κάνω απλό. Ο Δήμος δεν βάζει ούτε ένα ευρώ από το ταμείο του, το χρηματοδοτεί ο ανάδοχος. Στα επόμενα 12 χρόνια θα αποπληρώνεται σταδιακά για το έργο αυτό μέσα από την εξοικονόμηση της ενέργειας, μέσα από τη μείωση δηλαδή από τα χρήματα που θα πληρώναμε και πληρώνουμε μέχρι σήμερα στη ΔΕΗ. Και εκτός αυτού κάθε χρόνο 450.000 ευρώ θα μένουν στο δικό μας ταμείο κέρδος. Δηλαδή κάνουμε ένα έργο τσάμπα και μας μένει και κέρδος. Αυτές 450.000 ευρώ το χρόνο θα τις κάνουμε επενδύσεις στην ανάπτυξη, επέκταση του δικτύου φωτισμού σε περιοχές που δεν έχουν σήμερα φως καθόλου, και όλα τα υπόλοιπα χρήματα θα γυρίσουν σε όλους εσάς και εμάς ως μείωση των δημοτικών τελών. Διότι αυτό αφορούν αυτά τα χρήματα. Αυτό λοιπόν είναι το έργο. 450.000 ευρώ κέρδος, κανένα ευρώ από το Ταμείο του Δήμου. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί υπάρχει κάτι οξύμορο. Κάποιοι λένε ήταν ακριβό, δεν ήταν καλό, δεν είναι. 1.200 ακούσει. Θέλω να σας πω κάτι, ότι πήγα πριν από 2 μήνες, 2,5, και παρέλαβα για λογαριασμό του Δήμου μας το πρώτο βραβείο από τους 325 Δήμους της χώρας για αυτό το έργο στον τομέα της οικονομίας. Όλοι αυτοί δεν ξέρουν, δεν ξέρουν κάποιοι άλλοι που έρχονται να μας πούν 1.200 πράγματα, τα οποία να ήταν και αλήθειες, να πούμε εντάξει, κάτσε να τα ακούσουμε και μήπως κάτι δεν κάναμε καλά. Αλλά βασίζονται σε μια λασπολογία και στο ψέμα για να κάνουν τι, αυτό δεν έχω καταλάβει. Και έχουμε να πω το εξής, ότι στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι εύλογο αυτό το αντιπολιτευτικό το οποίο υπάρχει, τη κόντρα, τη αντιπολίτευση, να κόψουμε τους άλλους. Σε τοπικό επίπεδο, εδώ μιλάμε για την αυτοδιοίκηση. Οπότε τι συζητάμε? Συζητάμε για τις γειτονιές μας. Γιατί εμείς μένουμε εδώ, όλοι οι αυτοδιοικητικοί, όλοι οι αιρετοί, άνθρωποι του τόπου, το να μπούμε στη διαδικασία για να πετύχουμε τον προσωπικό μας σκοπό να κάνουμε κακό στον τόπο, φρενάροντας ή ακυρώνοντας ένα έργο, είναι εγκληματικό λάθος. Και αυτό αφορά όλους. Και συνεχίζω για να πάω σε ένα άλλο μείζον πρόβλημα, όπου είναι το πρόβλημα της αποχέτευσης παραλιακής ζώνης του Δήμου μας. Και εδώ έρχομαι να πω γιατί πριν είπα ότι όταν μιλάμε για Δήμο Σαρονικού εννοούμε για όλο το Δήμο Σαρονικού. Διότι εδώ υπήρξε ένας δήμαρχος, ο οποίος είχε τον τέος Δήμο Καλυβίων, δηλαδή τα καλύβια και το λαγονίσι, την παραλία, για να μην τους χαλάμε και το χατήρι, γιατί σε ένα δημοτικό συμβούλιο που γινόταν κουβέντα για το λαγονίσι, ο δήμαρχος τότε είπε ότι είναι γκλαμουριά. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, για να το παίζουν το βράδυ σε αυτά που βγάζουν τα αστεία τα βιντάκια να γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, πάω παρακάτω όμως. Ένας δήμαρχος ενός τόπου που περιλαμβάνει τον κυρίω σχισμό των Καλυβίων αλλά και την παραλία και το λαγονίσι, δεν μπορεί να πάρει μία απόφαση για να λύσει το θέμα της αποχέτευσης στο μισό δήμο. Όπως και εμείς έχουμε δώσει ένα τεράστιο αγώνα για να δώσουμε λύση στην αποχέτευση της παραλιακής ζώνης. Από πού? Από εδώ, από την Απειράνθου που είναι το όριό μας με τον Κοροπή, μέχρι την ίσο Πάτροκλο, όπου τελειώνει το άκρο της Παλαιάς Φώκειας. Έτσι λοιπόν, εμείς φέραμε την πρόταση, όπου δυσαρεστήθηκαν κάποιοι συμπολίτες μας, γιατί δεν θέλανε να δημιουργήσουμε δικό μας κέντρο επεξεργασίας κλιμάτων μέσα στο Βιοπά, δηλαδή στη βιομηχανική περιοχή που έχει εργοστάσια. Θα γινόταν άλλο ένα εργοστάσιο. Τι κέρδος θα είχαμε από αυτό? Το κέρδος θα ήταν ότι εκεί θα υπήρχε και μια μονάδα κομποστοποίησης των κλαδεμάτων, όπου ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε γειτονιά έχει και μια τύπικο ματερή που μαζεύονται τα κλαδιά και μαζεύονται και ξαναγίνονται και μαζεύονται και ξαναγίνονται και ούτω καθεξής, γιατί σήμερα τι τα κάνουμε αυτά τα κλαδιά? Τα μεταφέρουμε στη Φυλή. Δηλαδή αυτά τα κλαδιά φεύγουν από εδώ και πάνε 49 χιλιόμετρα βόλτα. Και τα μάξι ξαναγυρίζει άλλα 49 άδειο. Τι κόστος έχει αυτό για να τα κάνουμε έτσι και λίγο απλά τα πράγματα, αν δεν καταλαβαίνουμε? Αυτό λοιπόν έχει κόστος για το Δήμο 110 ευρώ ο τόνος. Πόσους τόνους έχουμε? 15.000 τόνους το χρόνο. Αυτά τα πληρώνουμε από τα δημοτικά μας θέλη. Δεν μας τα κάνει δώρο κανείς. Εμείς τα πληρώνουμε. Είχαμε λοιπόν να κάνουμε και τη μονάδα του βιολογικού,
με πλήρη επαναχρησιμοποίηση του νερού, πήγαμε να κάνουμε όμως και μία μονάδα κομποστοποίησης μαζί για να γλιτώσουν όλα αυτά τα χρήματα, όλο αυτόν τον κόπο και να καθαρίσουν πλέον οι γειτονιές μας. Εκεί ποιος ήρθε και κάτσε απέναντί μας και ξεσήκωνε τον κόσμο. Ο τότε αντιπεριφερειάρχης, και τώρα βέβαια αντιπεριφερειάρχης, και τώρα πάλι υποψήφιος σύμμαχος του τόπου. Και λέω, έτσι πας να διεκδικείς το Δήμο, με το να προσπαθείς να διαλύσεις το έργο του ηλεκτροφωτισμού, με το να προσπαθείς να μην γίνει αποχέτευση σε αυτόν τον τόπο και χίλια δύο άλλα πράγματα τα οποία μην τα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια λάθος λογική. Εγώ προσωπικά πηγαίνω, θα κατέβω απέναντι σε μια δημοτική αρχή για πρώτη φορά, τι θα κάνω πρώτα απ' όλα. Θα συνεννούσα μαζί τους να γίνουν πράγματα. Θα λέγανε, εδώ ναι. Εγώ θα αναβοηθήσω, ας πούμε, και μια καλύτερη ιδέα. Αυτό που λέτε να κάνετε, να το κάνουμε λίγο καλύτερο. Αυτό θέλουμε. Τι θέλουμε δηλαδή. Συνένεση σε όλα να μπορέσουμε να λύσουμε τα βασικά προβλήματα. Τώρα, υποκορομαχίες. Οι κόντες, ποιος θα έχει το γραφείο που και κάτι αυτά που βλέπω τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν αφορούν κανέναν. Και μάλιστα όταν έγινε και η κουβέντα αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το γραφείο, γιατί ο ένας δίπλα στον άλλο του παππού λέει: παιδιά, να το φιλοξενήσω εδώ, κάτσε όλοι παρέα σένα. Τι έγινε, πάμε να μοιράσουμε τα φυλάδια όλο σε ένα εκλογικό κέντρο, όλες τις παρατάξεις μαζί, και ας κάνει ο κόσμος την επιλογή του, ποιον θέλει. Δεν κατάλαβα από το εκλογικό κέντρο θα πάρει τις εκλογές. Μάλλον απλά έχουμε χάσει το δάσος και έχουμε κολλήσει ένα δέντρο. Και παίρνουμε και φορά και κουβαλάμε το κεφάλι πάνω σε αυτό το δέντρο. Και να σας πω το τελευταίο. Να σας πω ότι έχουμε πρόβλημα τεράστιο με το οδικό δίκτυο, με τους δρόμους. Διότι οι δρόμοι είναι πεπαλαιωμένοι, ωραία κλείνουμε τις λαγούδες, τώρα που κάνει για κάτω κλείσαμε, τώρα με τις τροχές θα ξαναλύσουν καινούργιες. Είναι δεδομένο, αυτό είναι μια διαδικασία ατέρμονη. Βεβαίως, είναι σίγουρο ότι ανοίγουν. Έχουμε λοιπόν υποβάλει μία μελέτη 7,5 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια Αττικής. Δεν μας έχουν εγκρίνει ούτε φράγκο. Στην Λαβριωτική Δήμα ενέκριναν 5,5 εκατομμύρια για δρόμους. Αλλά εδώ, όταν εκείνος ο οποίος είχε τη δυνατότητα να το εγκρίνει, ήξερε ότι θα έρθει να είναι απέναντί μας για υποψήφιο σύμμαχος, γιατί να το εγκρίνει. Γι' αυτό λέω ότι κάνοντας ζημιά στον τόπο, απρόπως πραγματικά πιστεύεις ότι μπορείς να διεκδικήσεις τη στήριξη και την ψήφο του κόσμου. Και ήρθε και ένας άλλος καλός άνθρωπος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίτσης, και μου λέει: Δήμαρχε, 2,5 εκατομμύρια κάνω μια μελέτη, θα σου κάνω εγώ να επιστρώσω στους δρόμους. Γιατί πήγα τότε στο αναπτυξιακό συνέδριο στο Λάβριο που είχε μαζευτεί όλη η κυβέρνηση. Ήταν ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία έθεσα. Και μου λέει: κάνω μια μελέτη και θα σα χρηματοδοτήσω εγώ. Την πήγαμε τη μελέτη. Θυμάμαι ήταν πέρσι, όχι τώρα, last year που λέει. Ήταν μήνα Μάρτιο, αρχέ Μαρτίου. Και λέω: να περιμένω σύντομα, λίγο πιο αργά. Το Πάσχα θα την έχει συγκεκριμένη, μου είπε. Τώρα πιο Πάσχα εννοούσα, δεν κατάλαβα. Εγώ ο Βλάκας το πίστεψα ότι εννοούσε δύο το Πάσχα, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Δεν μας ενέκρινε λοιπόν από εκεί ούτε ένα ευρώ. Και τώρα κατάλαβα γιατί. Διότι έχουμε κάνει και μια άλλη προσπάθεια για ένα βασικό θέμα που μας αφορά. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η δημοτική συγκοινωνία. Μια καινούργια γραμμή από το Θυμάρι της Παλαιάς Φώτιας, γιατί ξαναλέω, Δήμος Αρονικού. Είναι ο Κουβαράς, τα Καλύβια, το Λαγονίσι, η Σαρονίδα, η ανάπτυξη του Παλαιά Φώτια, το Θυμάρι. Αυτό είναι Δήμος Αρονικού, όλο. Όχι γειτονιά μόνο που μένω εγώ, όλο. Κάνουμε λοιπόν μία μελέτη, τη στέλνουμε στον ΑΣΑ για συγκοινωνία από το Θυμάρι της Παλαιάς Φώτιας να διέρχεται όλο το Δήμο και να πηγαίνει στο Κορασιακό, στο Κοροπή. Και μάλιστα τη συγκοινωνία δωρεάν για τους πολίτες. Να καλύπτεται το κόστος από το Δήμο. Έχουμε δεσμεύσει τα χρήματα, 197.000 ευρώ το χρόνο είναι το κόστος αυτής της συγκοινωνίας. Τα έχουμε δεσμεύσει από τον προϋπολογισμό του 2017. 17, 18, 19. Είναι δεσμευμένα τα χρήματα στον προϋπολογισμό του Δήμου. Παίρνει ο ΑΣΑ τη μελέτη όπως προβλέπετε, μας ζητάει κάποια συμπληρωματικά στοιχεία κλπ. Κλπ. Μέσα σε ένα μήνα και 10 μέρες είχε κρίνει τη μελέτη. Και λέει πολύ ωραία, πάει στον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Σπίτση, γιατί πρέπει να γίνει υπουργική απόφαση για να βάλετε τη γραμμή. Αυτό βρίσκεται στο γραφείο του κυρίου Υπουργού από τον Οκτώβριο του 2018. Το 17, συγγνώμη. Από τον Οκτώβριο του 2017. Και δεν το υπογράφει. Και μου λέει και κάποιος ότι ξέρει κάτι, Γιώργο. Ένας φίλος από έναν φορέα του δημοσίου, όχι
εδώ γείτονάς μας. Περιμένεις γραμμή λεωφορείου. Ενώ γιατί δεν υπάρχει λόγο, είχε κοιμηθεί η μελέτη από τον ΑΣΑ και αυτά. Άσε, μου έχει πέσει τηλέφωνο, περιμένεις γραμμή. Και κάτσε να δεις τι θα γίνει. Και βλέπω προχθές, και ανακοινώνει ο κ. Σπίτσης, μέσα στις γραμμές που προγραμματίζει λέει, να βάλει, ότι έχει πάει πάνω σε αυτήν ακριβώς τη γραμμή που σχεδιάσαμε και λέει ότι θα βάλει αστική συγκοινωνία. Ακούστε τώρα όμως το ωραίο. Μακάρι να την βάλει την αστική συγκοινωνία, να την χειροκροτήσω κι εγώ. Να γλιτώσουμε και 200.000 από το ταμείο του Δήμου. Δεν είχαμε περιβόρα εμείς να δίνουμε τα λεφτά να μπορούσαμε να την βάλει. Βάζει λοιπόν μια αστική συγκοινωνία, και ακούστε το ωραίο, με δύο δρομολόγια τη μέρα και ένα δρομολόγιο τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, έβαλε μία υποτιθέμενη γραμμή απλά και μόνο για να μην μπορέσουμε εμείς αυτή τη στιγμή να βάλουμε τη συγκοινωνία. Το πρόβλημά τους λοιπόν είναι μην τώρα που έρχονται οι εκλογές βάλουμε λάμπες LED. Βάζουμε λάμπες LED όμως. Να μην λύσουμε κανένα πρόβλημα, να μην κάνουμε κανένα έργο, να μην βάλουμε τη συγκοινωνία, να μην φτιάξουμε ένα δρόμο, να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το μέλημά τους. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Να δείτε πόσο απλά πολλές φορές είναι τα πράγματα. Εδώ δίπλα, μια και είμαστε εδώ τώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά από ό,τι έβρεχε. Όπως έλεγε σε μήνα από 2-3 ώρες. Δεν περνούσε αυτοκίνητο. Ίσα ίσα. Που τα αυτοκίνητα έμεναν μέσα στο νερό. Δεν θυμάμαι πόσες απογεύματα και βράδια ήρθα εδώ και βρήκα ανθρώπους με τα αυτοκίνητα εγκλωβισμένα μέσα στο νερό. Ξεκινάω. Αυτό είναι αποδίδοντας της περιφέρειας. Γιατί είναι παραλιακή οδός που ανοίγει στην περιφέρεια Αττικής. Ξεκινάω λοιπόν να πάω να δω τι θέλει αφού δεν έρχονται μετά από πολλαπλά έργα. Και τι βλέπω. Βλέπω εδώ δίπλα το ρέμα, απ' την άλλη άκρη. Από εδώ που είναι το ρέμα της γάλας, της Αττικής και τελειώνει, ότι είναι ακαθάριστο προφανώς από το 1978 που γεννήθηκα. Έτσι όπως το δακό, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Και λέω στην περιφέρεια, ελάτε να καθαρίσετε το ρέμα. Γιατί δεν επιτρέπεται να μπούμε εμείς στο ρέμα την αρμοδιότητά τους και δεν έρχονται. Και παίρνω και εγώ στα κοκαλίδικα το καλοκαίρι και βάζω δύο μηχανήματα και καθαρίσω όλο το κάτω κομμάτι του ρέματος. Μπορείτε να πάτε τώρα να το δείτε. Τη διώξαμε από εδώ 39 τριαξονικά καλάμια και φερτά υλικά. 39 τριαξονικά ήταν. Αυτά διώξαμε από εδώ. Και βλέπω μετά, γιατί τι πήγα και είδα. Είδα ότι η συγκοθήκη του ρέματος έχει φράξει με τα πάντα. Οπότε αυτός ο αγωγός που έφυγε από εδώ και πάει στο ρέμα, έβρισε στο. Σηκωνόταν η στάθμη του ρέματος, έκανε συγκοινωνία το χέρι και το νερό έμενε εδώ. Μόλις έπεφτε η στάθμη, ξεκίνησε ξανά το κλείνω νερό. Γι' αυτό απόψε δεν είναι λίμνη εδώ δίπλα, δεν είναι πισίνα να κάνουμε μπάνιο. Και έρχομαι και λέω τόσο απλά πράγματα. Όπου είχαμε και τη χαρά και την τιμή να έχουμε αντιπεριφερειάρχη από τον τόπο μας να μην τα λύνουν. Τότε είχα απορίες. Σήμερα η απορία μου λύθηκε. Ήταν γιατί ήθελα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται απέναντί μας για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Τόσο απλά, φίλες και φίλοι, είναι τα πράγματα. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι ο Δήμος Σαλονικού προχωράει μπροστά. Δεν γυρίζει πίσω. Και ούτε ο Δήμος Σαλονικού μπορεί να αποτελέσει αποκούμπι του καθενός για να καλύψει και να ικανοποιήσει προσωπικές του φιλοδοξίες. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάθεση, έχουν γνώση, έχουν τσακανό, διότι θα σας πω και κάτι ακόμα, ότι όσο υπήρχε αυτή η απόφαση για το ΚΕΛ στο Βιοπάκ Αλυβδίων, κάθε εβδομάδα γράφανε στις μάτρες το όνομά μου. Τι προδότη με είπα, γιατί δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα, γιατί έχει και παιδιά εδώ από ό,τι βλέπω. Γράφανε κάθε εβδομάδα στις μάτρες και βρίζανε. Και τι κάναμε. Ενώ επί 40 χρόνια δεν έφερε κανένας καμία λύση, πήγαμε, φέραμε τη λύση την καλύτερη, τραβήξαμε πίσω την καλύτερη λύση, να μην χαλάσουμε και κατήρι σε κανέναν, να είναι όλοι χαρούμενοι. Και έβαλα τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και μέσα σε μία θητεία έφερα δεύτερη λύση. Και αυτή τη στιγμή με ομόφωνη απόφαση του Δήμου Κροπίας και ομόφωνη απόφαση του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου, τα λίμανα της παραλιακής ζώνης θα πάνε στο ΚΕΛ Κοροπίου Παιανίας. Και το ΚΕΛ Κοροπίου Παιανίας θα πάρει αντισταθμιστικά το ότι θα γίνει την τοπάδμες επεξεργασίας και θα έχει την πλήρη επαναχρησιμοποίηση του νερού. Ένα δηλαδή από τα αντισταθμιστικά που θα παίρναμε εμείς, το κάναμε δώρο στο γείτονα Δήμο στο Κοροπί και μπράβο τους και να είναι καλά άνθρωποι που τους ευχαριστώ που δέχτηκαν να βάλουν πλάτη για να λύσουμε το πρόβλημα της αποκέντρωσης
και φέραμε δύο. Αυτή τη στιγμή έχουμε λύση, η οποία περπατάει. Έχουμε δύο λοιπόν λύσεις σε αυτή τη θητεία. Όταν άλλοι με έξι θητείες στην πλάτη δεν έφεραν μία λύση. Όχι δύο, μία να φέρνανε. Για να το είχαν λύσει το πρόβλημα, δεν το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί μόνο ως λυπηρό μπορώ να το χαρακτηρίσω. Στην αρχή γέλασα, να πω την αλήθεια, αλλά μετά με λυπούσε αυτή η εικόνα που έβλεπα, όταν είδα προχθές μια ανακοίνωση όπου έλεγε θα ξαναδούμε το θέμα της αποχέτευσης από την αρχή και θα ξαναδούμε, λέει, την Ψιτάλια. Ένα Ford 6388 ενοχλεί. Ford 6388 ενοχλεί. Θα ξαναδούμε, λέει, λοιπόν, από την αρχή το θέμα της αποχέτευσης, θα ξαναδούμε την Ψιτάλια. Θα ξαναδούμε, βάλουμε επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να κάνουμε και στο Δήμο σαν κάτι πράγματα ανήκουσα. Θα δούμε τα ραδίκια ανάποδα δηλαδή και ακόμα θα ζούμε με τους βόθρους έτσι όπως το πάνε αυτοί. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν θα εμπιστευτούμε για να φροντίσουν για το μέλλον του τόπου μας όταν δεν το έκαναν στο παρελθόν και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Το 2014 που αναλάβαμε αυτό το Δήμο δεν έπρεπε να ασχολούμαστε με την πλημμυρικά δίκτυα και με δίκτυα αποχέτευσης ούτε ομβρίων ούτε ακαθάρτων. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κονδύλια όλα αυτά, τα δισεκατομμύρια ευρώ, σας ενημερώνω, τα έχει δώσει ήδη στην Ελλάδα. Πού πήγανε, τι τα κάνανε, εκείνοι που διοικούσαν τις χρυσές εποχές, δεν ξέρω. Αλλά εμείς δώσαμε λύσεις σε ποιες εποχές αυτές για τις οποίες περνάει τέσσερις ελεκτικούς φορείς το 1 ευρώ για να βγει από το ταμείο του Δήμου. Αυτή είναι η προσπάθεια που έχουμε καταβάλει. Και αυτό το οποίο ζητάμε τι είναι. Να μας δώσετε τη δύναμη, να μας δώσετε τη δυνατότητα να μπορέσουμε πραγματικά να ολοκληρώσουμε αυτές τις λύσεις που αφορούν το μέλλον του τόπου μας, που αφορούν τις νέες γενιές, που αφορούν τα παιδιά μας. Διότι όποιος νομίζει ότι αυτός ο τόπος είναι δικός του, είναι γελασμένος. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι αυτόν τον τόπο τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας και από τις επόμενες γενιές. Και πρέπει να τους το παραδώσουμε καλύτερο από όπως το βρήκαμε. Αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας και με αυτόν τον δρόμο πρέπει να λειτουργούμε καθημερινά όλοι μας. Δεν θέλω όμως να κάνω μονόλογο, αλλά μπορεί να μακρηγόρησα, αλλά κάποια πράγματα έτσι πραγματικά επειδή τα βλέπω τις τελευταίες μέρες, ήθελα να τα δείξω. Εγώ θα ήθελα, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απορίες, οτιδήποτε, να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Υπάρχει κανείς ο οποίος θέλει να ρωτήσει κάτι συγκεκριμένο? Ή μου πει τη γωνία, τη λάπα, τη δικιά μου. Κάτι που να ενδιαφέρει και τους άλλους, έτσι. Να μου το πείτε αυτό, αλλά να θα το πούμε παρέα. Βεβαίως. Λίγο ησυχία να ακούμε την ερώτηση, γιατί η ερώτηση του ενός αφορά και άλλους. Η μία οριοθέτηση του ρεύματος του Αγίου Νικολάου
και η άλλη οροθέτηση του αίματος της γαλάξιας ακτής, γι' αυτό και το σχέδιο δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ξεκινάω λοιπόν. Ολοκλήρωσα και εγκρίθηκε τις προάλλες η μελέτη της οριοθέτησης του αίματος του Αγίου Νικολάου. Και αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί και πάει προς κύρωση, προς έγκριση, να το πω έτσι πιο απλά, μια χρησιμοποιώ όρους τεχνικούς, η οριοθέτηση του αίματος της γαλάζιας ακτής. Ξεκολλώντας λοιπόν τα ρέματα αυτά τα δύο, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη εφαρμογή στο σχέδιο πόλης. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Θα είχα κάνει μεμονωμένη πράξη εφαρμογή στο μισό σχέδιο. Θα άφηνα σε δεύτερο χρόνο αυτό που αφορούσε τα τετράγωνα που εφάγονται στα ρέματα και θα έκανα στο υπόλοιπο. Ελάτε όμως που πήγε. Πήγαν δύο μάλλον συμπολίτες μας, ήταν και από εδώ μάλιστα, δεν ήταν από αλλού, από τη Λεωφόρο Καλλιδίων και κάνουν μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση που εκτός του ότι έριξε το σχέδιο της Λεωφόρου Καλλιδίων, έχει πέσει το σχέδιο της Λεωφόρου Καλλιδίων. Είναι εκτός σχέδιο της Λεωφόρου Καλλιδίων. Όχι. Γιατί τους είχαν πάρει από μπροστά και τους είχαν πάει πίσω και άλλους είχαν πάρει από πίσω και τους είχαν φέρει μπροστά. Για να ξέρουμε και τι γίνεται. Λοιπόν, έπεσε το σχέδιο της Καλλιδίων, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει σταματήσει όλα τα σχέδια πόλεως της χώρας. Γιατί τι λέει αυτή η απόφαση? Ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν δέχεται την καταπαρέγκληση δόμησης, δηλαδή του να χτίζουν τα οικόπεδα που έχουν εμβαδό χαμηλότερο της αρτιότητας. Αυτά χτίσανε με έναν συντολιστή. Αυτή τη στιγμή στα δικά μας σχέδια, αν πάμε να κάνουμε πράξη εφαρμογή, τα μισά οικόπεδα δεν θα χτίσουν, θα είναι λιγοδομήσιμα. Οπότε έχουμε ετοιμάσει μια νομοθετική ρύθμιση, την έχουμε καταθέσει του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στη Γενικό Γραμματέα την κυρία Κλαπατζέα, η οποία η κυρία Κλαπατζέα στα τρία τελευταία νομοσχέδια μας έλεγε, να πάτε στο καλό, ότι θα την βάλει στο νομοσχέδιο προς ψήφιση, δεν την έχει βάλει ακόμα. Μόλις λοιπόν λυθεί αυτό, είμαι ήδη έτοιμος να κάνω πράξη εφαρμογή στο μισό σχέδιο στα 378 τετράγωνα από τα 700 όλου του σχεδίου της παραλίας. Και τελειώνουμε τα ρέματα για να κάνουμε πράξη εφαρμογή και στα υπόλοιπα τετράγωνα. Γιώργο, όταν λένε ρέματα. Όπου να πω το εξής. Να ξέρετε, αν δεν τελειώσουμε τα σχέδια πόλης, πώς θα διαλυθούν οι δρόμοι, πώς θα διαλυθούν οι κοινόμενοι στη χώρα, πώς θα κάνουμε πλατείες, πώς θα κάνουμε ειδικές αρές, πώς θα κάνουμε σχολεία και ούτω καθεξής. Βέβαια να πω ότι πάνω εδώ στην Απειράνθου έχουμε το συγκρότημα του κ. Κουβαρδά. Εκεί λοιπόν έχει δοθεί μια εισφορά σε εκεί για το Δήμο, προς τα κάτω, προς το ρέμα, μεγάλη, είναι άνω των 7 στρεμάτων. Εκεί λοιπόν αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε μελέτες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα κλειστό γυμναστήριο, το σπίτι της γυμναστικής. Να μπορέσουμε να φέρουμε αθλητικές δραστηριότητες και εδώ, στο δυτικό άκρο του Δήμου μας. Κάνεις καλά, εσύ γιατί είναι δίπλα, να πηγαίνεις να κάνεις το κουτούμπι στο ταρτάν αυτό το... κομμάτια παραρεμάτια που έρχονται από την πλευρά του Κοροπίου. Αυτή η οροθέτηση του Κάρου Κόρου είναι μια συνεργασία με το Δήμο Κοροπίας για τη συνέχεια του ρεύματος που του Κοροπίου. Και την κάνουμε μαζί αυτή τη μελέτη. Το οποίο εγώ είναι δηλαδή ούτε 150 μέτρα. Αυτό είναι στην πράξη, είναι στην καρδιά. Γιατί η περιοχή της Κυπρέζας, εδώ στη γειτονιά, αυτό έχει σημασία όμως, η περιοχή της Κυπρέζας μπήκε στο σχέδιο όπου ουσιαστικά εκεί κλείστηκαν, μαζώθηκαν δύο ρέματα και το 2003 δεν έμεινε ούτε ένα σπίτι να μην έχει δύο μέτρα νερό μέσα. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Κάποια άλλη ερώτηση έχει κάποιος? Λοιπόν, έργα αντικατάσταση αγωγών ίδρυψης κάνουμε συνεχώς. Είναι μια θέμονη διαδικασία. Ωστόσο, να σας πω ότι πριν από 15 μέρες μας εγκρίθηκε ένα έργο χρηματοδοτήσεων.
μήνυμα. Οπότε θα γίνεται άμεση αποκατάσταση της βλάβης και δεν θα μένουν έτσι περιοχές για ώρες ή και μέρες χωρίς νερό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το εγκυριακάμα από την αρχή της Συρίας και μας εγκρίθηκε πριν δύο εβδομάδες το πέρασε από την οδό σχολή, αν καταλάβετε, την αποδοχή. Συνεχώς. Κάποια άλλη ερώτηση, κάποιος. Άμα δεν υπάρχει, ναι, βεβαίως. Κολυφής της σκής που επιτρέπουν με συνάδικο είναι ο χώρος αλληλείων για αυτά τα δικτώματα, μέχρι δηλαδή το τελευταίο κοινικό κόμπο. Όμως, με την ανάκληση του σχεδίου πόλεως, παρότι ήταν δύο ενδιαφερόμενοι να λύσουν, δύο πρακτήρια θα λύγανε, δεν μπορούν να λύσουν ακόμα ένα. Αυτή τη στιγμή ανοίγει ένα καινούριο στο λεωφόρο να βρίσκουν. Επειδή βλέπω ότι κάποιοι θέλουν να φύγουν, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει να κάνει κάποια ερώτηση. Εγώ θέλω πραγματικά τραπεζικής δεν θα γίνω. Δεν πάνε καλά οι δουλειές και αυτά, είσαι σε τόπια. Να σας πω την αλήθεια, εδώ οι τραπεζές, εδώ είναι ότι και η πολιτική άρφα μετά έφυγε από τα καλύτερα. Γιατί δεν κάνουν συμφωνίες καταστημάτων, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί κανείς μας δεν έχει λεφτά για να κάνει καταθέσεις. Οπότε η τράπεζα τι θέλετε, εγώ δεν κατάλαβα. Θα το στο σπίτι σας, που ήταν τράπεζα. Κάτι άλλο γίνεται εκεί, νομίζω. Λοιπόν, τα εκλογικά κέντρα που έχω προτείνει είναι δύο. Περιμένω την έγκριση, αλλά να ξέρετε ότι είναι δύο. Είναι το γυμνάσιο και το λύκειο των Καλυμπίων. Θυμάστε ότι εκεί ψηφίσαμε την τελευταία φορά, τις τελευταίες φορές μάλλον. Και είναι το γυμνάσιο και το λύκειο του Λαγωρισίου για πρώτη φορά τα χρόνια. Και περιμένω την έκριση πάνω, η μισή θα ψηφίσετε εδώ και η μισή πάνω, αλλά και από πάνω η μισή εδώ και η μισή πάνω. Θα έχουμε πανέλα, πάρες εκλογές. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που ανταποκριθήκατε απόψε στο κάλεσμα των εξαιρετικών, λαμπρών, νέων ανθρώπων, όπου πραγματικά, και δεν το λέω αυτό για να τους σχολιάσω, είναι εξαιρετικές προσωπικότητες και οι υπηρεσίες τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάθεση να προσφέρουν, γιατί ξέρετε κάτι, το πρόβλημα αυτή την εποχή είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά συνεχώς και λιγοστεύουν, γιατί λιγοστεύουν. Διότι είναι τόσο δύσκολη η καθημερινότητα που συχνά μην έχουν νερό οι άνθρωποι να ασχοληθούν με τα κοινά. Εδώ δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα του σπιτιού του. Έτσι λοιπόν είναι πολύ αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και θέλουν τη στήριξή σα. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν τη στήριξή σα. Εκτό λοιπόν από την παρουσία σα, από την αγάπη σα, θέλουν και την ψήφο σα. Οπότε όταν φτάσουν στου 26 του μήνα του κάτω, να μην του ξεχάσουν. Ελισάβετ Λαζαρίδου Κλάφτη, Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος, ο Φίλης Ιωάννης, Ρίσα Κωνσταντοπούλου. Ρίσα να χωρίσω τα σχόλια και τις μοντέλες του Φίλης, για να σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά.